Πρόεδρε, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, ναι. έχουν δει πολλά το φως της δημοσιότητας. Ξεκινώ μόνο για ένα προσχέδιο συμφώνου τον Φεβρουάριο με την κυβέρνηση και τα Σκόπια, κύριε Λεβέντη. Ένα πρώτο σχόλιο πριν δούμε ιδιαίτερα ζητήματα. Τι να πούμε τώρα. Εδώ είναι... υπάρχει μια συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που είναι έτοιμοι να ψηφίσουν το Μακεδονία, αν το δώσουν τώρα. Πρόεδρε, πιο συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός τι σας είπε? Τι μου είπε? Μου είπε ότι επειδή ο Καραμαλής το έχει δώσει από το 2008 στο Βουκουρέστι, ότι οι άλλοι το θεωρούν, είχε δώσει το Μακεδονία, Παύλα Σκόπια. Ότι οι άλλοι το θεωρούν de facto ότι το έχουν και είναι σχεδόν αδύνατον τώρα να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς το Μακεδονία. Λόγω του ότι θεωρούν από το 2008 στο Βουκουρέστι ότι τους παρεδόθη το Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Αυτό μου είπε. Γιατί του είπα, γιατί δεν ξεκίνησες από μηδενική βάση τη διαπραγμάτευση. Γιατί πήγες δίνοντάς τους τον όρο Μακεδονία. Και μου είπε γιατί τους το είχε δώσει από το 8 ο Καραμαλής. Αυτή ήταν η απάντηση του κ. Τσίπρα. Αυτά που είπε πριν λίγες μέρες στην κρατική τηλεόραση ο κ. Κοντζιάς, που έχει τις διαπραγματεύσεις σε όποιο επίπεδο τις έχει, πώς το είδατε, πώς τα είδατε? Γιατί και ο Κοντζιάς το ίδιο πνεύμα, να δώσουμε σύνθετο όνομα, να δώσουμε μέσα τη Μακεδονία. Και λέει κάτι βλακίες, να το δώσουμε με ξενόγλωσσο τρόπο. Τι ξενόγλωσσο τρόπο, δεν υπάρχει ξενόγλωσσο. Το Μακεδονία θα μείνει. Με ό,τι δηλαδή να μην μεταφράζεται, πώς θα κανονίσεις το να μην μεταφράζεται? Και τώρα που τους έχουμε γράψει πι, γάμα, δέλτα, μη, όλος ο κόσμος τους λέει Μακεδονία. Έχετε δίκιο. Και, ναι. Και αυτό προδοσία ήταν τότε. Και αυτό προδοσία ήταν που το δεχθήκαμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ονοματολογικό όμως, πρόεδρε, μήπως έχει σημασία και το αλυτρωτικό μήνυμα που περνάνε τα Σκόπια? Ή όλα έχουν τη σημασία τους? Έχοντας το Μακεδονία έχει μέσα και αλυτρωτισμό, δεν το αντιλαμβάνεστε? Όταν έχεις μέσα το Μακεδονία, ναι, στην ονομασία σου, μπορείς πια να μιλάς για Μακεδόνες που ζουν στην Ελλάδα, για Μακεδόνες που είναι στην Αλβανία, για Μακεδόνες που είναι ό,τι θέλεις λες. Η Ελλάδα, ο μόνος τρόπος να κατοχυρωθεί ήταν να απαλληφθεί η λέξη Μακεδονία, να μην μπει. Και αντίθετα να τους δώσουμε άλλου είδους ανταλλάγματα. Να τους δώσουμε οικονομικά ανταλλάγματα, να τους βοηθήσουμε στέλνοντας επιχειρηματίες, να προσπαθήσουμε δι' άλλου τρόπου να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει. Πρόεδρε, είστε πεπισμένος ότι αυτό το χάσαμε, δηλαδή το όνομα? Με τέτοιους πρωθυπουργούς που έχουμε εδώ πέρα, τι το χάσαμε? Αφού πάει ο πρωθυπουργός και τους το δίνει, τι το χάσαμε? Όταν πάει ο πρωθυπουργός μιας χώρας στον Νταβός και του λέει του αλουνού ότι μια καλή ονομασία είναι Νόβα Μακεδόνια, αυτοί γιατί να αλλάξουν? Δεν πιέζονται καθόλου αυτοί. Δεν πιεστήκανε καθόλου αυτοί. Αυτό που ήθελαν το πήραν από την πρώτη στιγμή. Ναι. Καταλάβατε. Άρα λέτε με τι ρόλο θα παίξει το συλλαλητήριο την Κυριακή? Δεν ξέρω, 2 ώρα το μεσημέρι νομίζω αρχίζει. Όπως και στη Θεσσαλονίκη μεσημέρι γίνεται. Ναι. Εάν ας πούμε η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από αυτή της Θεσσαλονίκης, τι μήνυμα περνάει? Και δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Αυτοί ετοιμάζουν τώρα μία ψηφοφορία στη Βουλή τον άλλο μήνα. Μία ψηφοφορία για να αρχίσουν οι διαδικασίες. Δηλαδή αυτοί θα δώσουν μια απλή διαβεβαίωση οι Σκοπιανοί, ούτε σύνταγμα προλαβαίνουν να αλλάξουν τίποτα. Μια απλή διαβεβαίωση θα κάνουν, την οποία την παίρνει ο άνεμος. Και εμείς θα δεσμευτούμε ότι θα βοηθήσουμε να μπουν στην Αδριατική, να μπουν στο... Αν πιστέψουμε αυτά που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί πρέπει να έχουμε μια βάση, λέω εγώ. Εάν αυτά που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, κύριε Πρόεδρε, ότι το καλοκαίρι όταν θα κριθεί η είσοδος αυτού του κρατηδίου στο ΝΑΤΟ δεν έχουν απαλληφθεί όλα τα αλυτρωτικά, έτσι είπε τουλάχιστον, όλα. Από πού, από το σύνταγμα τους? Ναι. Μετά μπορεί να ξανακάνουν μια νέα αλλαγή να τα επαναφέρουν. Ο Κοντζιάς τότε τι θα κάνει, θα αυτοκτονήσει? Σωστά.
Παιδιά τώρα. Κανονικά όμως. Περί αλλαγή συντάγματος είναι οι λιθιότητες που λέει και η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να κλειδώσει διότι όλα μαζί, πρόεδρε. Όπως αλλάζει ένα σύνταγμα τώρα για να αφαιρεθούν αυτά, έτσι και αλλάζει μετά πάλι, αφού έχουν πάρει τα πάντα, για να ξαναμπούν. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Θέλω να πω όμως ότι όπως και τώρα το όνομά τους έχει από το 1991 μέχρι σήμερα, ήδη το όνομά τους έχει αλλάξει τρεις φορές. Δεν ξέρω και 13 να αλλάξει, πάντως περιέχει πάντα το θέλουν να έχει το Μακεδονία για να μπορούν να παίζουν με την Ελλάδα. Αυτοί πάντα θέλουν να μπορεί η Τουρκία και η Αλβανία, γιατί αυτοί οι δύο κρύβονται από πίσω, να μπορεί η Τουρκία και η Αλβανία να μας χορεύουν στο ταψί μέσω Σκοπίων. Δεν καταλαβαίνετε τι επιδιώκεται. Φυσικά, φυσικά. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι προδοσία. Και γι' αυτό έπρεπε από την πρώτη στιγμή ο Έλληνας Πρωθυπουργός να το ξεκαθαρίσει. Γι' αυτό σας ρωτάω ότι όλο θα παίξει το συλλαλητήριο. Να πει δεν σας εμπιστευόμεθα. Αφήστε να περάσουν 150-200 χρόνια, μπορεί μια άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα, αν έχετε δείξει καλή διαγωγή, να το σκεφτεί αλλιώς. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού συνεχώς προβάλλετε το Μακεδονία, πάτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πάτε εδώ, πάτε εκεί, παντού δημιουργούν προβλήματα, δεν μπορούμε να σας το δώσουμε. Πρόεδρε, είναι χαμένη υπόθεση, το ρωτάμε ευθέως με τον Γιώργο. Τι χαμένη, αφού έχει, όταν οι Αμερικανοί έχουν πάρει τη δέσμευση του Τσίπρα, έχουν πάρει υπόσχεση από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα πέσει αν δεν το περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει υποσχεθεί, πιστεύω απόλυτα, λέει στους Αμερικανούς, ναι, ότι θα τα καταφέρει να το περάσει. Και προσπαθεί να το περάσει με προδότες, με από εδώ από εκεί βουλευτές περιστασιακούς και τέτοια. Προσπαθεί να σώσει και την τιμή του Καμένου, ότι δίθεν είναι πατριώτης και δεν ψηφίζει, και να βρει προδότες από εδώ από εκεί να ψηφίσουν. Τέτοιες βρωμιές πάει να κάνει. Λυπούμε, αλλά αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει μπει σε ένα πολύ κακό δρόμο. Όταν του τα είπατε αυτά, τι σας είπε? Του τα είπα και μου έλεγε κάτι τρέλες. Ότι η Ρωσία δεν θέλει λύση, γιατί θέλει να βάλει το δάχτυλό της στα Βαλκάνια, και η Αμερική θέλει λύση για να μην γίνει το χατήρι της Ρωσίας, και κατ' ουσίαν έχουμε, λέει, ένα διπλωματικό πόλεμο Αμερικής-Ρωσίας. Κάτι ασυναρτησίες, τι να πω. Του λέω και εσύ τι είσαι, υπέρ των Αμερικάνων? Εσύ του λέω τι είσαι, εσύ έπρεπε να είσαι υπέρ της Ελλάδος. Εσύ τι θέση λαμβάνεις? Και με κοίταζε. Δεν σας είπε τίποτα δηλαδή όταν του το είπατε αυτό? Η κατάσταση είναι τραγική, κύριοι. Όταν βλέπετε έχουν δώσει εντολή σε όλους τους δημοσιογράφους, στην ΕΡΤ, στα κανάλια όλα, να εμφανίζουν όσους υποστηρίζουμε το να μην δοθεί η λέξη Μακεδονία, μας παρουσιάζουν σαν καθυστερημένους, σαν φανατικούς, σαν ακροδεξιούς, δεν ξέρω σαν τι, έτσι, σαν γραφικούς. Οι δε σοβαροί είναι αυτοί που το δίνουν το όνομα. Δεν βλέπετε τι κλίμα υπάρχει στα κανάλια? Όλα τα παπαγαλάκια συντονίζονται στην ίδια γραμμή. Ότι πρέπει να το δώσουμε, κουραστήκαμε, 150 λαοί τους λένε Μακεδονία, δεν έχει κανένα νόημα εμείς να το αρνούμαστε κλπ. Κλπ. Εδώ είναι το χρονικό μιας προδιαγεγραμμένης προδοτικής πορείας. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε προηγουμένως, πρόεδρε, εάν υπάρχει περίπτωση ο λαός μέσα από το συλλαλητήριο να ασκήσει κάποια πίεση. Ο λαός πρέπει να βάλει και σύνθημα να πέσει ο Τσίπρας πια. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι ο Τσίπρας έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη γνώμη των Αμερικανών και βάζει πολύ πίσω τα συμφέροντα της χώρας και προωθεί ξένα συμφέροντα εδώ στην περιοχή, πρέπει πια ο ελληνικός λαός να προσθέσει, εκτός του να μην δοθεί το η λέξη Μακεδονία, να προσθέσει και το να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δυσκολεύεται πολύ. Εγώ δεν είμαι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ούτε θέλω εκλογές. Εγώ θέλω όμως μια κυβέρνηση που να μετάσχει και η Νέα Δημοκρατία, να είναι μια οικουμενική κυβέρνηση να χειριστεί το θέμα. Εγώ βλέπω ένα πρωθυπουργό αποφασισμένο να υποταχθεί και με τρομάζει αυτό. Φοβάστε τέτοιου είδους εξελίξεις? Φοβάμαι, διότι βλέπω και η Νέα Δημοκρατία, και αυτή εγκλωβισμένη είναι. Στην αρχή είπε
όχι στα συλλαλητήρια, είπε στη γραμμή Βουκουρεστίου. Η γραμμή Βουκουρεστίου είναι Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Άρα όταν υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση τη γραμμή Βουκουρεστίου, λέει να δώσουμε το όνομα Μακεδονία και λέει να βγάλουμε τον αλυτρωτισμό. Μα ο αλυτρωτισμός σήμερα βγαίνει, αύριο ξαναμπαίνει. Άρα έχουμε και τη Νέα Δημοκρατία στην προδοτική γραμμή. Άλλο τώρα αν δεν ψηφίσει στη Βουλή. Δεν ψηφίζει, μήπως χάσει τη δύναμή της. Γιατί δεν θα της το συγχωρήσει ο κόσμος. Δηλαδή η στροφή της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίζει το Μακεδονία δεν είναι ότι δεν θέλει να το δώσει. Είναι φοβάται μην καταρρεύσει η δημοσκοπική της υπεροχή. Άρα πρόεδρε, εάν υπάρχει κάποιος τρόπος σήμερα να αλλάξει αυτή η εξέλιξη, γιατί μιλάτε για μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Ναι, ποιος... μόνο ο λαός στους δρόμους. Α. Να γίνει τσουνάμι ο λαός, να τους καταπιεί όλους. Λυπούμε, αλλά μόνο αυτό υπάρχει. Μάλιστα, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πρόεδρε. Πολύ, πρόεδρε. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είστε καλά, πρόεδρε.